Σε μια εκστρατεία και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα πρόγραμμα εδώ και με τις πράσινες διαδρομές, την συγκεκριμένη ΚΙΤΣΕΠ της Τρίπολης, με κάποια δρόμενα που έχουν ένα πολύ σημαντικό μήνυμα κατά της φαρμακοδιέγερσης, υπέρ του καθαρού αθλητισμού και της υγιεινής ζωής. Ποιο είναι το μήνυμα? Λοιπόν, ακριβώς. Συμμετέχουμε ως πρώτο ΠΑΛ Τρίπολης με πολύ μεγάλη χαρά σε αυτή την πρωτοβουλία και σε αυτή την εκδήλωση. Φαντάζομαι θα έχετε ενημερωθεί και από τους διοργανωτές ότι μόνο το πρώτο ΠΑΛ Τρίπολης και το πειραματικό γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης έχουν πάρει φέτος μέρος σε αυτή τη δράση. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά. Ήταν κάτι που επέλεξαν με πολύ προθυμία τα παιδιά να δώσουν για αυτά το δικό τους μήνυμα. Και για τον ντόπινγκ στον αθλητισμό, αλλά όπως έχουμε συζητήσει, τα παιδιά δίνουν και ένα άλλο μήνυμα σήμερα και για τη χρήση του ποδηλάτου. Είναι κάτι που ιδιαίτερα σε μικρές πόλεις όπως είναι η δική μας η Τρίπολη, είναι το μέσο μεταφοράς που ευνοεί τους πάντες. Και βέβαια κάνει και πολύ καλό στην υγεία, εξασκώντας το σώμα. Με πολύ μεγάλη χαρά λοιπόν συμμετέχουμε. Τα παιδιά του πρώτου ΕΠΑΛ πάντα θέλουν και δίνουν το παρόν σε τέτοιες εκδηλώσεις κοινωνικής δράσης. Πριν από λίγες μέρες, να σας ενημερώσω ότι είχαμε και μια ενημερωτική μερίδα στο σχολείο μας για την προφύλαξη από το AIDS και άλλες ασθένειες. Με χαρά συμμετέχουμε σε τέτοιες πρωτοβουλίες που δίνουν και στα παιδιά τη δυνατότητα να ξεφύγουν από την στενή έννοια του σχολείου, ότι παραμονή μόνο στην τάξη. Το σχολείο δεν είναι μόνο το μάθημα, δεν είναι μόνο οι τέσσερις τείχοι, δεν είναι τα δρανία και οι καρέκλες, είναι αυτές οι δράσεις και αυτά, αν θέλετε, μένουν και περισσότερο στα παιδιά. Στο σημείο αυτό, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φαρφαρά, με τον οποίο έχουμε μια άψογη συνεργασία για να γίνει η σημερινή εκδήλωση. Και βέβαια, να ευχαριστήσουμε και το Δήμο Τρίπολης που παραχωρεί σήμερα την πλατεία Άρρος, έτσι ώστε να περάσουμε καταρχήν πολύ καλά. Και όπως βλέπετε, είναι και οι μαθητές εδώ και οι καθηγητές. Και έχουμε βάλει και στοίχημα μεταξύ μας ποιος θα τερματίσει τελευταίος για να κερδίσει τον αγώνα. Ο Δήμος Τρίπολης δεν θα μπορούσε να μην συνδράμει με όποιο μέσα μπορεί σε εθελοντικές δράσεις που σκοπό έχουν την αναβάθμιση της ποιότητας των δημοτών και ο κάθε Δήμος, όχι μόνο ο Δήμος Τρίπολης, όλοι οι Δήμοι είναι άρρωγοι σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εκδήλωση. Πολλά συγχαρητήρια στους διοργανωτές γιατί αυτό που προσπαθούν να διδάξουν κυρίως στους νέους ανθρώπους είναι ότι ο αθλητισμός δεν χρειάζεται καμία φαρμακευτική μόλυνση, όπως είναι και το μότο της διοργάνωσης. Πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά ότι η μεγαλύτερη αξία στον αθλητισμό είναι τα ρεκόρ που τους προσφέρει ο οργανισμός τους και όχι το κάθε φαρμακευτικό σκεύασμα. Πολλά συγχαρητήρια που αυτή τη δράση την συνδέουν και με το ποδήλατο. Είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά οι δημότες αρχίζουν να το βιώνουν, ότι το ποδήλατο τους εξυπηρετεί στην πόλη. Είναι ένα μέσο μεταφοράς που δεν ρυπαίνει, που δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για όλους τους δημότες από τη μεταφορά με αυτοκίνητα ή μηχανικά μέσα. Πολλά συγχαρητήρια και στο ΕΠΑΛ, γιατί είναι εθελοντές σε αυτή τη δράση, συνδράμουν σε αυτή τη δράση, όπως είπε και ο διευθυντής του σχολείου πριν. Το σημαντικότερο από όλα, για να πιαστώ από τις κουβέντες του, είναι ότι τα θρανία και το διάβασμα δίνουν τη μόρφωση. Την παιδεία στα παιδιά την διδάσκουν αντίστοιχα οι καθηγητές και οι διευθυντές τους και οι δασκάλοι τους, βάζοντας τα παιδιά μέσα σε τέτοιες δράσεις. Συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές. Σιγά σιγά Γεωργία. Σιγά. Δύο, τρία. Μην βιάζεστε να ξεκινήσετε όσο πιο αργά. Σας βλέπω έτοιμοι να φύγετε. Πάμε. Έχασαν και οι τρεις. Θα τους δώσουμε άλλη μια ευκαιρία. Ελάτε πίσω πάλι. Δύο,
ένα, πάμε. Πρέπει και να τερματίσετε κιόλας, ε. Δεν είναι αγώνας της ισορροπίας, είναι αγώνας αρχής ποδημασίας.